Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής θα λαμβάνουν στο εξής οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης. Μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι έπαιρναν το 50% της σύνταξής τους μέχρι να βγει η απόφαση της οριστικής, όπου τα ποσά συμψηφίζονταν για το διάστημα που μεσολαβούσε μέχρι την απονομή της. Η προσωρινή σύνταξη δίνεται από την επόμενη του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, ενώ ακυρώνεται όταν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές ή ο ετών εργάζεται παράλληλα. Λάτρης του κρασιού, μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΕΛΗ, η Μυρτός Σάλα μιλάει στο insider.gr για το παρόν και το μέλλον του κρασιού, αλλά και την γεύση που δίνει στη ζωή μας. Επισημαίνει ωστόσο πως η διακίνηση κρασιού σε μεγάλα δοχεία ή πλαστικά μπουκάλια στους πάγκους της λαϊκής αγοράς, χωρίς επισήμανση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, πρέπει να παταχθεί, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις από την επιβολή του ειδικού φόρου στο κρασί αποδεικνύονται πολύ μεγαλύτερες τελικά σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Σε τροχιά ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας περνά και πάλι η Sony με τις μετοχές να ενισχύονται κατά 11%, το υψηλότερο ποσοστό από το 2008, και τις ετήσιες προβλέψεις λειτουργικών κερδών να εκτοξεύονται στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ζήτηση για τις high-end 4K τηλεοράσεις, το PlayStation και η ευρύτερη χρήση των chip κάμερας βοήθησαν στο νέο comeback της Sony στην αναδιάθρωση της εταιρείας και της αποκατάστασης της φήμης της ως κατασκευάστρια εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 765,02 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,30% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.